Μια πολύ όμορφη χριστουγεννιάτικη γιορτή πραγματοποίησε το βράδυ της Παρασκευής ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προβατά με σκοπό να στηρίξει το χαμόγελο του παιδιού. Η εκδήλωση έλαβε χώρα στην κεντρική πλατεία του χωριού και περιελάμβανε χριστουγεννιάτικο μπαζάρ προς ενίσχυση του χαμόγελου. Παράλληλα, οι κάτοικοι του χωριού κατά τη διάρκεια της βραδιάς παρέδωσαν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης για τους πλημμυροπαθείς της Δυτικής Αττικής. Σήμερα έχουμε μία πολύ ωραία εκδήλωση, φιλανθρωπικού χαρακτήρα θα έλεγα, χριστουγεννιάτικη, χάρη στην προσπάθεια των παιδιών του Πολιτιστικού Συλλόγου. Μπράβο τους και συγχαρητήρια. Έχουμε ένα πλούσιο πρόγραμμα, διασκεδάζουν τα παιδιά, οι μεγάλοι. Είδαμε προηγουμένως τη χοροδία των γυναικών του Προβατά. Σε λίγο θα δούμε τη φιλαρμονική του Προβατά πλέον και είναι τιμή μας που καταφέραμε και την δημιουργήσαμε. Και όπως βλέπετε ο κόσμος διασκεδάζει, έχουμε σουβλάκια, έχουμε σοκολάτα εκεί για το κοινό. Δίπλα μας έχουμε τα παιδιά εδώ με κάποια δωράκια που μπορεί να αγοράσει ο καθένας. Ο Προβατάς περνάει καλά. Καλώς ήρθατε στην χριστουγεννιάτικη εκδήλωση. Είναι η δεύτερη από πέρυσι που ξεκίνησε το Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου να δραστηριοποιείται. Έχουμε χριστουγεννιάτικη γιορτή, η οποία φέτος έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα και προσπαθούμε να βοηθήσουμε και να στηρίξουμε το χαμόγελο του παιδιού, αλλά και όσους είχαν τα προβλήματα στη Μάντρα Αττικής. Οπότε ο κόσμος σήμερα ευαισθητοποιήθηκε και φέρνει και προσφέρει πράγματα για αυτούς τους δύο φορείς, το χαμόγελο του παιδιού αλλά και το Δήμο της Μάντρας Αττικής. Η χριστουγεννιάτικη γιορτή διανθίστηκε από παραδοσιακά κάλαντα που έψαλαν οι γυναίκες του χωριού και κάλαντα από τη φιλαρμονική μπάντα του Προβατά. Κάνουμε μια προσπάθεια αυτές τις μαύρες και σκοτεινές μέρες να δώσουμε λίγη αγάπη και χαρά στο χωριό μας. Θέλω να ευχηθώ σε όλους τους χωριανούς μου και σε όλο τον κόσμο υγεία, αγάπη και καλές γιορτές. Καλή χρονιά σε όλους. Εδώ ετοιμάσαμε ζεστή σοκολάτα για να προσφέρουμε στον κόσμο. Έχουμε διάφορα εδέσματα, κρασί, το μπαζάρ που πουλάμε κάποια πράγματα για να ενισχύσουμε τον Πολιτιστικό Σύλλογο και δεν ξεχνάμε πάνω απ' όλα ότι τη σημερινή ημέρα προσφέρουμε και εμείς όσο μπορούμε στο χαμόγελο του παιδιού. Μαζεύουμε τρόφιμα, ήδη πρώτης ανάγκης, για να δώσουμε λίγη χαρά και στα παιδιά αυτά που χρειάζονται την αγάπη μας και τη χαρά. Η δήλωση αυτή έγινε για καλό σκοπό. Καταρχήν είναι να συγκεντρώνουμε πράγματα για το χαμόγελο του παιδιού. Εδώ μπροστά έχουμε ένα μπαζάρ από προσφορές των γυναικών του χωριού. Συγκεντρώνουμε χρήματα και για το σύλλογό μας, αλλά και για το χαμόγελο του παιδιού. Είναι δύσκολες ημέρες, ο καθένας ό,τι μπορεί.